Είμαστε εδώ στο ποτέ όπως πριν της Παρασκευής 2 Ιουλίου 2010 με τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη στο ποτέ όπως πριν σήμερα συζητάμε διάφορα πραγματάκια και για το καινούριο τραγούδι και για τον επερχόμενο δίσκο που θα έρθει Παναγιώτη Οκτώβρη, πότε, Σεπτέμβριο, Οκτώβρη κάπου εκεί. Εκεί υπολογίζουμε, ναι. Θα... Ένα single. Ε, ε, μέχρι τώρα ναι, έχουν γίνει δύο ψηφιακές κυκλοφορίες μόνο μέσω ίντερνετ και ραδιοφώνων, το πετάω ψηλά και το το καυτό μας το Η Αγάπη είναι. Πολύ ωραίο και πολύ δύσκολο ερμηνευτικά τραγούδι. Ε? ε για μένα μου φάνηκε λίγο δύσκολο. Για σένα που έχει τραγουδίσει και πιο δύσκολα, ίσω, σου φάνηκε όχι τόσο δύσκολο. Ε, εμένα με ιντριγκάρουν τα τραγούδια που δεν έχουν τόσο μεγάλη δυσκολία τεχνικά, αλλά τα τραγούδια που θα με πείσουν ότι έχουν αληθινό συνέστημα μέσα. Λόγω ύπαρξη. Και λόγω ύπαρξη, ναι. ακριβώ. Ναι. Λοιπόν, το Η αγάπη είναι ένα τραγούδι τέτοιο. Ένα τραγούδι που έχει ψυχή μέσα και ελπίζω να την έχω αποδώσει κι εγώ όπω ε, θα φανταζόταν ο Νίκο Απέργη που υπέγραψε τη μουσική. Το πήγα να πω. Τα παιδιά είναι. και ο Εύρυπο που έγραψε του στίχου. Έχουν να... αγαπήσει αυτά τα παιδιά. Δηλαδή ο Εύρυπο έχει γράψει πολύ ωραία στοιχάκια και ο Νίκο έχει πιάσει το στίχο και του έχει δώσει έτσι, το σωστό ρυθμό. Ναι, νομίζω ότι έγινε σωστά. Και έχει και μια τροπή το κομμάτι μέσα. Ναι. Ξέρεις, στην αρχή. Να και εσύ την πάτησε. Την πάτησε γιατί μου είχαν στείλει μόνο ένα λεπτό από την εταιρεία σου. Ναι. Και σ' χαλαρό και ωραίο στην ακρογυαλιά. Και, και λε να μετά μια μπαλάντα. μέσα οι, ηλεκτρικέ κιθάρε και λέω τι γίνεται εδώ. Είναι Ένα, ένα ανατρεπτικό έτσι pop rock κομμάτι που ξεκινάει ω μπαλάντα και μα κάνει την ανατροπή. Γιατί η αγάπη είναι μια ματιά που σε καρφώνει, δεν είναι λόγια είναι σιωπέ. Είναι ένα χάδι που τη μοναξιά σκοτώνει και φέρνει μόνο ανατροπέ, όπω λέει ο στίχο. Ναι. Οπότε την έχει την ανατροπή του μέσα. Να σε ρωτήσω, το τατουάζ το είχε ε, στην προηγούμενη συνέντευξή μα. Όχι, είναι καινούριο. Το έχω από τον Ιανουάριο. Α, από τα γενέθλιά σου. Ε, κοντά, ναι, κοντά Α. εκεί. Ήταν το δώρο που κάνω στον εαυτό μου φέτο. Και τι σημαίνει, μπορεί να το αποκαλύψει. Ναι, γιατί όχι. Σημαίνει κάτι που είναι και προσωπικό αλλά και αφορά και όλο τον κόσμο και είναι και συμβουλή μου για όλο τον κόσμο. Ξέρεις, μισό τη συνεντεύξη. Γενικώ δεν μισό τίποτα. <laughs> το μισό είναι ένα ρήμα που το έχω πετάξει από τη ζωή μου. Ναι. Σημαίνει ευγνωμοσύνη στο Θεό. Και το χάραξα στο χέρι μου για να το βλέπω. Όταν λε το χάραξα, πε στον κόσμο, είναι ναι, τα του. Ναι, ναι, το, το χτυπήσαμε τέλο πάντων ναι. σε ένα σημείο που, που βλέπω συνέχεια γιατί. Κατά καιρού ξέρει, πέφτουμε, νιώθουμε ότι όλα είναι μάταια. Όταν κάτι ξέρει, μα συμβαίνει περίεργο, είμαι λίγο κυκλοθυμικό εγώ τύπο και τα βάφω όλα μαύρα. Πολύ απότομα. Λοιπόν, αυτό το έβαλα για να, να μου θυμίζει ότι έχω πάρα πολλού λόγου να νιώθω ευγνωμοσύνη και χαρά κάθε μέρα που ξυπνάω. Γιατί έχω την υγεία μου, την οικογένειά μου, κάνω αυτό που αγαπάω, έχω φίλου και όλα καλά. Πραγματικά, ένα ευχαριστώ είναι ο καλύτερο τρόπο να ξεκινά τη μέρα σου. Ένα ευχαριστώ φέρνει πολλά καλά. Ενώ μια μιζέρια φέρνει και άλλη μιζέρια. Αυτή είναι η συμβουλή μου. Πολύ καλή συμβουλή. Στι πόλει που εμφανίζεσαι αυτό το καλοκαίρι και έχει κάνει ήδη κάποιε εμφανίσει, έρχονται κι άλλε γιατί όσο πλησιάζουμε στο 15 Αύγουστο, α πούμε, όλο και πληθαίνουν ναι, πυκνώ, οι ναι. προσκλήσει. Πώ είναι το πρόγραμμα εκεί, τι κάνει, Ευχαριστιέσαι καθόλου την πόλη που βρίσκεσαι, ή... Α, ναι. Κοίταξε, πηγαίνω. Συνήθω ε, μένω λιγότερο από 24 ώρο γιατί είναι υποχρεώσει που με που κρατάνε. Που τρέχουν και στην Αθήνα και Ακ... πρέπει να είναι Αλλά έχω τη διάθεση ρε παιδί μου να, να γνωρίσω, να δω τον τρόπο που ζουν, την πόλη που επισκέπτομαι και πραγματικά συναντάω πολύ διαφορετικούς ανθρώπους. Και δεν ξέρω αν είναι η ιδιότητά μου, ξέρεις, ο λόγος για τον οποίο πηγαίνω, συναντάω πάρα πολύ καλή διάθεση. Συναντάω νιάτα, συναντάω όρεξη, συναντάω παιδιά που είναι ανήσυχα με το τι θα κάνουν και Τι πώς, αλλά, αλλά παράλληλα και αισιόδοξα, γιατί το νιάτο, ξέρει, έχει... έχει, μια θετικότητα μέσα του. Δηλαδή, αλλήμον αν τα νέα παιδιά, τα πιτσιρίκια δεν ήταν θετικά και, και δεν ένιωθαν έτοιμα να αντιμετωπίσουν τα πάντα. Αισιόδοξα. Πραγματικά. Και εντάξει, δεν με πήραν και τα χρόνια. Αλλά Αυτό πήγα να πω τώρα. Μιλά, λε και είσαι ο πατέρα ε, Θέλω να σου πω ότι δεν είμαι στην ηλικία του, δεν είμαι 16 και 17, ούτε 20 και 22. Είμαι λίγο μεγαλύτερο. Ναι. Και πραγματικά η συναστροφή μου με τόσο ξέρει πιτσιρικαρία με κάνει να νιώθω σα με αυτού. Ναι. Και είναι καταπληκτικό αυτό. Την ηλικία σου την κρύβει. Και να θέλω να την κρύψω, δεν κρύβεται. <laughs> Νομίζω πια οι έχουν χαρακτήρα βαθιά στο <laughs> πρόσωπο. Λέω γενικά ρε, παιδί μου, σ' αρέσει να ξέρουν πόσο χρόνο είσαι, επειδή είσαι καλλιτέχνη και οι δεν... καλλιτέχνε τι... κρύβουν συνέχεια χρόνια. Κοιτάξτε, δεν έχω πρόβλημα με το να λέω πόσο χρόνο είμαι. Ε, έχω πρόβλημα με το να συνειδητοποιώ πόσο χρόνο είμαι. Ξέρε, τα 30 είναι πολύ κοντά, Γιάννη. Και νιώθει ότι έχει περάσει η μισή ζωή σου, α πούμε. Όχι, Γιάννη, νιώθω 17 χρόνων. Νιώθω τόσο αλήθεια. Και. Πού θα πάτε πενταήμερη? Ε, μάλλον <laughs> ρόδο. Γιατί πήγε το διπλανό σχολείο και περάσανε καλά. <laughs> Νιώθει όντω ε, σε αυτήν την ηλικία ότι βρίσκεσαι. Ναι, ναι, ναι. Και νιώθω έτσι σε όλου του τομεί ζωή μου. Ναι. Γενικώ είμαι άνευ. Αν... Αυτό είναι και λίγο επικίνδυνο. Ναι, να σου πω έτσι, δεν είναι μην... παλιμπεδισμό, αλήθεια, ούτε νοημότητα. Είμαι γενικώ πολύ συγκροτημένο τύπο. Από πολύ νωρί. Και ίσω το γεγονό ότι από πολύ νωρί έχω τακτοποιημένη τη σκέψη μου και συγκροτημένο το χαρακτήρα μου. Μου άφησε το περιθώριο να είμαι, να δίνω στον εαυτό μου το δικαίωμα να είναι λίγο πιο χαρούμενο και λίγο πιο ανέμελο ναι. σε άλλου τομεί. Η όρεξη που έχω για τα πράγματα, η όρεξη που έχω για τη δουλειά μου, η δίψα αυτή που έχω να κάνω πράγματα στη δουλειά μου δεν έχει ελαττωθεί καθόλου. Αντιθέτω, μπορώ να σου πω ότι είναι διπλάσια από αυτή που είχα όταν ξεκίνησα. Από αυτή την άποψη, νιώθω 17. Ναι, αλλά αν πει στην κοπέλα σου: Νιώθω 17 χρονών. Και αυτή θέλει να γίνει η μάνα, ναι, νιώθει ναι. λίγο περίεργα. Μπορεί να αισθανθεί κάπω, ξέρει ότι αυτό τώρα τι μου λέει. Όχι, είναι όχι, δε... πολύ νωρί και έχω ακόμα 17 χρονών. Μέχρι να παντρευτώ. Όχι, δεν έχω μείνει πίσω στα, στα βιολογικά μου έτσι, ρολόγια κτλ. Αυτά λειτουργούν κανονικά. Απλά η ενέργεια, ο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνομαι τα πάντα γύρω μου περιέχει μια φοβερή όρεξη, η οποία δεν είναι του σχεδόν 30 αρι, ναι. είναι πραγματικά του σχεδόν εικοσάρι. Και δεν θέλω να τα αλλάξω αυτό γιατί νομίζω ναι. ότι όταν, όταν, θα τα αλλάξω θα αρχίσει και κάτι φορά μετά. Ναι, δηλαδή, σωστά. Γερνάμε πια. Σωστά. Ε, δεν μπορώ να πω κι εγώ ότι είμαι στην ηλικία μου. Μα έτσι νιώθει. <laughs> έτσι νιώθεις. ναι. Τέλο. Μα αυτό που νιώθουμε είμαστε. Αυτό που νιώθουμε είμαστε και ηλικιακά. Αυτό που νιώθουμε είμαστε και ω προ το, στις το τρόπο που μας, βλέπουν οι άλλοι. Ακριβώ. Ναι. Ναι. Όλα στο μυαλό μα είναι και όλα τα. Ωραία, κύριε Ραφαηλίδη, πολύ ωραία μα τα λέτε σήμερα. Σήμερα φιλοσοφήσαμε <laughs> πολύ, ρε <Γιάννη. laughs> Ναι, ναι, ναι. Να σου πω, ποιο τραγούδι θες να πάμε να ακούσουμε τώρα. Η επιλογή είναι δική σου. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω τώρα έτσι ένα κομμάτι. Και ετοιμάσου τη... σιγά-σιγά για το live. Ε, ε, δεν το Θα ζεσταθώ, έτσι, θα ζεσταθώ. Θέλω να αφιερώσουμε τώρα ένα κομμάτι από τη λαϊκή μου πλευρά. Ωραία. Από το δίσκο που είχα κάνει με τον Αλέξη Σέρκο. Το χρόνο μου ζήτησε. Το μόνιμο, του το δίσκου. Το χρόνο μου ζήτησε. Και το ο Αλέξη ότι... είναι ακροατή τη εκπομπή, μπορώ να σου πω. Εννοείται, ο Αλέξη δεν χάνει γαλανόπουλο, <laughs> τα ξέρω από πρώτο λοιπόν, χέρι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αυτό που σου έγραψε. Πολλέ επιτυχίε ο Αλέξη. Τώρα να το πούμε και δύο καλά λόγια. Ο Αλέξη έχει σκίσει, έχει γράψει τι yeah. μεγαλύτερες μεγαλύτερε επιτυχίε του. Το, το ένα πόδι από τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού που πατάει πάνω ο Πλούταρχο, α πούμε, είναι Σέρκο. Ναι, Αν είναι, 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 δύο πόδια. Είναι γεγονό. Είναι... Ναι, δηλαδή, οι μεγάλε επιτυχίε του Πλούταρχου είναι του Αλέξη. Του έχει χαρίσει τεράστιε επιτυχίε. Και γεγονός. έχει γράψει και σε άλλου. Φιλιά στον Αλέξη, τι γυναίκε του, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και επιστρέφουμε σε λίγο και πάλι εδώ. Σε λιγάκι θα μα τραγουδήσει ζωντανά ο Παναγιώτη Ραφαϊλίδη, για όλου εσά εδώ μέσα στο στούντιο. Ε, επιστρέφουμε σε λιγάκι.